Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό βιντεάκι για το Άγγλον 26. Αριστερά είναι το δικό μου το μηχανάκι, το VF185 σε έκδοση Euro 5 και δεξιά ένα βελτιωμένο Euro 4 σχεδόν τρίτου σταδίου. Είναι και τα δύο μηχανάκια ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε πώς κάνει το μαμά και πώς κάνει το βελτιωμένο. Και θα πούμε έτσι πολύ γρήγορα και πολύ πρόχειρα τι φοράει το βελτιωμένο. Για όσους αγαπάτε και γουστάρετε τη βελτίωση, θα ακολουθήσει μία τριλογία από βίντεο η οποία θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τη βελτίωση του VF185. Θα μιλήσουμε με τον μηχανικό που το ανέλαβε. Θα μιλήσουμε για τα σχέδια που είχε στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης. Θα το δούμε στο δυναμόμετρο και εννοείται ότι θα δούμε και την απόδοσή του στο δρόμο. Πάμε να πάρετε μια πρώτη γεύση. Αρχικά από το δικό μου. Τίποτα το ιδιαίτερο, αφού το δικό μου είναι ολόκληρο μαμά. Και πάμε να πάρετε και μια ιδέα από τι σημαίνει βελτίωση σχεδόν, διότι δεν είναι ολοκληρωμένη. Θα μπουν και άλλα πράγματα επάνω, τρίτου σταδίου. Νομίζω η διαφορά είναι καταφανέστατη τόσο στον ήχο όσο και στα φώτα, αφού το δικό μου φοράει τη συμβατική λάμπα ενώ δίπλα έχουμε λάμπα LED. Και πάμε να τα κλείσουμε και να σας πω τι φοράει η βελτιωμένη Euro 4 εκδοχή του. Να πω τέλος ότι τα ξεχωρίζετε ποιο είναι ο Euro 4, ποιο είναι ο Euro 5 από το μπροστινό φτερό. Στη δική μου εκδοχή είναι βαμμένο μαύρο, ενώ στη Euro 4 έκδοση είναι βαμμένο χρυσό. Καμία άλλη εξωτερική διαφορά. Και πάμε να μιλήσουμε αναλυτικά για το τι φέρει επάνω του το βελτιωμένο Euro 4. Πάμε να κλείσουμε για το δικό μου. Μιλάμε τεράστια διαφορά στον ήχο. Λοιπόν, αρχικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βελτίωση, έχουμε ένα πιστόνι 68 χιλιοστών. Έχουμε τρία νούμερα πιο πάνω σχεδόν στις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Έχουμε ροϊκή εξέλιξη. Έχουμε ειδικά διαμορφωμένη για αυτό το μηχανάκι και μελετημένη Racetech εξάτμιση τιτανίου από τον Παπαγιάννη, η οποία, παιδιά, είναι ολόσωμη. Δείτε εδώ τις πραγματικά υπέροχες κολλήσεις. Και αυτή η συγκεκριμένη εξάτμιση έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μηχανάκι, έτσι ώστε να αποδίδει και να βγάζει τα μέγιστα. Εν τω μεταξύ είναι συγκλονιστικό πόσο μεγάλη φαίνεται η μαμά η εξάτμιση σε σχέση με τη μαζεμένη aftermarket. Έχουμε retainers, πιο σκληρά ελαττήρια. Έχουμε αυτήν εδώ την πάρα πολύ όμορφη σέλα, η οποία είναι μπακλαβαδωτή με αλκαντάρα και δέρμα, όπου στη βάση της διαθέτει τζέλ, είναι πολύ άνετη, πολύ αναπαυτική, δεν κάνει βέβαια για βροχή και είναι φτιαγμένη στο Βίκτορα, στη Χαριλάου Τρικούπη. Πραγματικά είναι στολίδι η σέλα και του πάει πάρα πολύ. Και δείτε εδώ και συγκρίνεται τη μαμά με εδώ πέρα την σέλα που είναι φτιαγμένη στον Βίκτορα. Επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά το βελτιωμένο VF, μόνο η μπιέλα είναι μαμά. Θα αλλάξουν και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Θα το δούμε πώς κινείται στο δρόμο. Θα δούμε και δυναμομέτρηση, όπως είπαμε στην αρχή. Επίσης, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το launch control για πολύ καλύτερες εκκινήσεις. Δεν ξέρω αν αργότερα ο συνονόματος Αντώνης επιλέξει να βάλει και ένα shifter. Και τέλος, παιδιά, αυτό που έχει αλλάξει το παλικάρι είναι εδώ πέρα ο μπροστινός δίσκος, η δισκόπλακα στην ουσία, που είναι μεγαλύτερης διαμέτρου και λογικά φρενάρει πολύ καλύτερα από ότι το μαμά. Όμως όλα αυτά, να ξέρετε,
θα τα δούμε στον δρόμο. Πραγματικά η εξάτμιση είναι απίστευτη, είναι ένα κόσμημα. Δεν ξέρω πόσο στήχησε, αλλά κυριολεκτικά του πάει πάρα πολύ. Τέλος να πούμε ότι όσες βελτιώσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και όσες θα γίνουν παρακάτω θα πραγματοποιηθούν στο συνεργείο του Ηλία Τετόρου στον Πειραιά. Οπότε όσοι αγαπάτε τις βελτιώσεις αξίζει να παρακολουθήσετε όλη τη σειρά των συγκεκριμένων βίντεο, διότι αυτό που θα φτιαχτεί επί της ουσίας θα είναι ένα βολτάδικο παύλα αντιλιβεράδικο μηχανάκι καθημερινής χρήσης και αυτό έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά και από τις δύο εκδόσεις Euro 4 και Euro 5 του VF-185, του πολύ αγαπημένου VF-185, διότι τελικά παιδιά έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο μηχανάκι. Μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.